Δεν το θυμήθηκα καθόλου. Και το Λιμόζι και το θυμήθηκα. Και τα δύο. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν. Παιδιά, σας άρρωσα τη σειρά τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα και μου πιάσω μπροστά. Πιάσω. Να αρχίσω. Ωραία. Βράδυ, κι άλλη να προσαρτήσει κάποιο και θα έρθει. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν, του Βασιλεύς, του Άγιε Παράκλη, το Πνεύμα της Αληθείας, του Παταχού Παρών και τα πάντα αυτηρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνος εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Και πάλι από του Μακαριστού, στην Βασιλιωτά του Αυγουστίνου Καβιώτη του βιβλίου, τα τέσσερα χρώματα. Έτσι έχει το όνομα του βιβλίου. Γράφει λοιπόν, ξεκινώντας από κομμάτι της Ιεράς Αποκαλύψεως, τα εξής. Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός των 4 ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου και είδων και ειδού ύπος λευκός. Και ο καθήμενος επ' αυτών των ύπων έχων τόξων. Και δόθη αυτό και δόθηκε σε αυτόν που ήταν επάνω στον ύπο Στέφανος, Στεφάνη, και εξήρθε νικών και είναι νικήσει. Και βγήκε νίκητης και θα νικάει πάντα. Πρώτη λοιπόν σφραγίδα ανοίγει και βγαίνει αναβάτης υπέας επάνω σε άσπρο άλογο. Μετεντωμένο το τόξο, πολεμώντας και νικώντας. Τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Είδαμε από προηγούμενο κεφάλαιο, γράφει ο Μακαριστός, ένα βιβλίο γεμάτο μυστήριο, σφραγισμένο με 7 σφραγίδες, που παρουσιάστηκε, θεάθηκε στον ουρανό επάνω. Κανένας από όσους ήσαν και είναι και θα είναι στον ουρανό, δηλαδή όλο το ουράνιο πνευματικό σύστημα από Αγίους, Αγγέλους, Αρχαγγέλους κλπ. Και από αυτούς που είναι κάτω στη γη και κάτω από τη γη δεν μπόρεσε να ανοίξει το βιβλίο αυτό. Και όχι να το ανοίξει, αλλά και να το αναγνώσει το βιβλίο. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είδε το όραμα αυτό και την αδυναμία αγγέλων και ανθρώπων να ανοίξουν το βιβλίο, έκλαιγε πολύ. Έτσι σημαδεύει, γράφει, σημειώνει το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έκλαιε πολύ. Διότι
ο Ιωάννης δεν ήταν κάποια ύπαρξη ανέστητη. Δεν ομοίαζε καθόλου με τους κακούς εκείνους τσοπάνιδες ποιμένες των ημερών μας, οι οποίοι κάθονται πάνω σε προσοδοφόρα καθίσματα και θρόνους και βλέπουν τη ζωφερή και σκοτεινή και απέσια άγνοια του ποιμνίου των χριστιανών που έχουν άγνοια, την κακία που διαρκώς εξαπλώνεται και σφίγγει κάθε ηλικία όλο και περισσότερο, το λαό να δυστυχεί και να υποφέρει με μυρίους τρόπους, τον ορίζοντα γεμάτο μαύρα σύννεφα, να απειλούν όλα αυτά με έκρηξη και φοβερή καταιγίδα, όχι βροχής, καταιγίδα συμφοράς. Τον άνθρωπο να σταυρώνεται, τη γη να κουνιέται, τον ήλιο και αυτόν να συμμετέχει και να συμβάσχει και αυτοί οι κακοί ποιμένες, ενώ βλέπουν όλα αυτά, παίζουν, προσέξτε το αυτό, σαν αγρίκοι. Αγρίκος σημαίνει απέδευτος, αμόρφωτος, βράχος με την κακή έννοια, όχι με την έννοια του απλοϊκού ανθρώπου. Άγριος, αγρίκος. Μοιάζουν λέει με τους αγρίκους στρατιώτες της Ρώμης, που ενώ σταυρωνόταν ο Χριστός, από κάτω παίζανε ζάρια, ποιος θα πάρει τα ημάτια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ενώ απ' την άλλη μεριά υπάρχουν εκείνοι που μιμούνται τον Ιωάννη που έκλαιγε, τον Ευαγγελιστή, τον Παύλο, τον Απόστολο και όλο το υπόλοιπο σύστημα των Αγίων και των Αποστόλων που κλαίουν για τα κατάντια του ανθρώπου που όλο και περισσότερο βαδίζει προς κατάντημα. Θα έπρεπε λοιπόν να κλαίουν και οι αγρίκοι εκείνοι οι τσοπάνιδες που αναφέραμε προηγουμένως, γιατί βλέπουν συμφορές του ποιμνίου να έρχονται. Σε αυτούς τους αναπαυμένους τσοπάνιδες που βλέπουν το ποίμνιο να πάσχει, γράφει ο προφήτης Εζεκίηλ, «Τάδε λέγει Κύριος». Ο προφήτης Εζεκίηλ γράφει. Να σημειώσουμε. Λέγει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος ότι εκείνο που είναι το πλέον και περισσότερο βέβαιο που συντελείται, που πραγματοποιείται σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων, είναι ο λόγος των προφητών που έχει γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή του Κυρίου, μα που πραγματοποιείται σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων μέχρι στην τελεία των αιώνων. Γράφει λοιπόν ο προφητής Εζεκίηλ,
Τάδε λέγει Κύριος. Οι οπιμένες του Ισραήλ. Εδώ Ισραήλ είναι όλοι οι χριστιανοί όλων των εποχών. Απευθύνεται λοιπόν, απευθύνεται ο προφήτης σε όλους εκείνους που ποιμένουν ψυχές χριστιανών στη γη όσο υπάρχει γη. Μη βόσκουσι ποιμένες εαυτούς, μήπως ο τσοπάνης οι ποιμένες βόσκουν τον εαυτό τους. Τι νόημα έχει να βόσκει ο τσοπάνης τον εαυτό του? Δεν είναι τσοπάνης. Ο τσοπάνης βόσκει τα πρόβατα. Το ερώτημα λοιπόν, μη βόσκουσι, μήπως βόσκουν τον εαυτό τους? Ούτα πρόβατα βόσκουν οι ποιμένες. Δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα. Και συμπληρώνει, ιδού το γάλα κατεστίεται, αρμέγεται τα πρόβατα και πίνεται το γάλα από τα πρόβατα. Και τα αέρια περιβάλλεστε και κόβετε τα μαλλιά και φτιάχνετε ρούχα και ντυνόσαστε από τα πρόβατα. Και το παχύ σφάζεται, και το παχύ από τα αρνιά που κάνουν τα πρόβατα, ή το πρόβατο του παχύ σφάζεται, και όμως παρόλα αυτά τα πρόβατά μου ου βόσκεται. Τα πρόβατά μου δεν τα βοσκάτε. Μήπως καταλαβαίνετε τι λέει, το καταλαβαίνεστε τι λέω? Είναι ταγμένη η ταγή στην εκκλησία μέσα, που είναι οι ποιμένες, ο ποιμήν, ο καλός και λοιπά, που λέει να είναι καλοί ποιμένες, και αντί να κάνουν αυτό και να βόσκουν τα πράγματα, το γάλα αρμέγουν και πίνουνε, τα μαλλιά τα κόβουν και ντύνονται, και το παχύ σφάζουν από τα πρόβατα και τρώνε, και τα πρόβατα δεν τα βόσκουν. Το ισθενικός ουκ ενισχύσατε, το αραστημένο πρόβατο και το αδύνατο δεν το δυναμώσατε. Και εννοεί εμάς που έχουμε αδυναμία σε ατόματα και πρέπει να μας στηρίζουν. Και το κακό σέχον, και εκείνο που είναι γεμάτο πληγές αρρωστημένο, δεν το κάνατε καλά. Και το συντετριμένον, και αυτό που έχει σπάσει τα πόδια του, δεν το δέσατε τα πόδια για να τα θεραπεύσετε. Ου κατεβήσατε. Και το πλανόμενο, και εκείνο που γυρίζει, που χάθηκε το χαμένο. Μπράβο, το λέω ο προφήτης, εκείνο που γυρίζει και είναι χαμένο, δεν πάτε να το βρείτε, να το γυρίσετε στη μάντρα. Ουκ επιστρέψατε το πλανόμενο. Και το απολωλός δεν το ζητήσατε. Και το ισχυρόν κατηργάσαστε μόχθο. Και εκείνο που είναι δυνατό κατηργάσαστε μόχθο. Με πολύ κόπο φροντίσατε να το κρατήσετε. Και διεσπάρει τα πρόβατά μου και σκορπιστήκανε τα πρόβατά μου. Διατομή είναι ποιμένας, γιατί δεν είσαστε τσοπάνιδες. Τα πρόβατά μου σκορπιστήκανε, γιατί δεν είσαστε τσοπάνιδες, γιατί δεν υπάρχει τσοπάνης. Και γεννήθημη εις κατάβρωμα, και τα πρόβατα αφαιθήκανε
να τα κατασποράξουν κατά βρώμα. Βρώμα είναι η τροφή. Να γίνει τέλεια τροφή κατά βρώμα στα θηρία του αγρού. Και θηρία του αγρού είναι διάβολοι, άνθρωποι, κακοί και το καθεξής. Οι διαφθαρμένοι. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο προφητικός λόγος για τους ποιμένες όλων των γενεών. Όχι όλους, το λέει εδώ, τους κακούς ποιμένας που βόσκουν τον εαυτό τους και όχι τα πρόβατα. Λοιπόν, έκλαιε λοιπόν ο Ιωάννης όταν είδε το βιβλίο και δεν μπορούσε να το ανοίξει κανείς. Δεν γνωρίζω αν έχετε υπόψη σας το γεγονός ότι ο Άγιος Ιωάννης είχε ένα μαθητή εκλεκτό και το παρέδωσε σε ένα επίσκοπο να τον προσέξει το μαθητή του. Ο επίσκοπος έδειξε κάποια ατονία, αδυναμία να του προσέξει το μαθητή του Ιωάννη. Έκανε περιοδίες ο Ιωάννης και σε γεροντική ηλικία γύρισε στον επίσκοπο για να δει το μαθητή του. Και του είπε με τα λύπης του Ιωάννου βέβαια ο επίσκοπος, με άφησε και έφυγε. Έγινε λίσταρχος και καθοδηγεί μονάδα, ομάδα ληστών. Γέρον όπως ήταν ο Ιωάννης, άφησε τον κόσμο και σαν καλός ποιμένας έψαξε και τον βρήκε. Και τον βρήκε και τον επέστρεψε στη μάντρα, μέσα στα βαθιά του γερατιά. Ο ποιμήνο καλός, λέει το απολωλός, το πρόβατο το βρίσκει. Και εδώ σημειώνει ο μακαριστός Αυγουστίνος για αυτό το γεγονός. Πού σήμερα τέτοιο πατρικό φίλτρο που έδειξε ο Ιωάννης στο μαθητή του το χαμένο πρόβατο. Δυστυχώς το αναγνώσκω όπως το έχει μέσα, εν τες καρδίες των πλήστων ποιμένων η κατασάρκα συγγένεια υπερισχύει της πνευματικής συγγενείας. Το αποδεικνύουται άργατον, ελέξεις πατέρες έμειναν κενές σαν φιάλες χωρίς να έχουν περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης γεμάτος πόνο είδε να μην υπάρχει κανείς για να ανοίξει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κατώδυνος, κατώδυνος, γεμάτη πόνο η καρδιά του. Εγώ έκλαιγα πολύ, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης. Έκλαιγα πολύ. Τώρα, λόγος που τον εκφράζει η γλώσσα. Διανόημα που το συλλαμβάνει το μυαλό μας. Δεν περιγράφεται αυτό. Που ακούτε και που λέω. Άλλο το πως το έζησε και άλλο τι κλάμα έριξε και άλλο πως ο ίδιος ζούσε τις στιγμές εκείνες. Αυτά δεν περιγράφεται. Κλείνω όμως με δύο λέξεις. Εγώ έκλαιον πολύ. Ω δάκρυα του αγαπημένου μαθητού. Ω δάκρυα των Αγίων. Ω θεία χαρμονίτη. Δηλαδή χαρά και νίκη μαζί. Αισθανόταν ο Άγιος Ιωάννης. Έρθετε, κατεβείτε
και πάλι ως δρόσος του ουρανού, τα δάκρυα εκείνα, λέει το Άγιο Βιβλίο, κατέβετε από εκεί που είσαστε, σαν δροσιά του ουρανού, ποτίσατε την έρημη γη, την κατάξυρη καρδιά μας, να τη μαλακώσετε. Έκλαψε ο Ιωάννης πολύ και έτσι αξιώθηκε να δει το βιβλίο που ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες να αποσφραγίζεται, να μία-μία σφραγίδα να φεύγει και να γίνει το βιβλίο και να βλέπει. Πολύ σωστά παρατηρήθηκε από ξένο ερμηνευτή το εξής. Άνευ, γράφει ένας συγγραφέας ξένος, άνευ δακρύων δεν εγγράφει η Αποκάλυψη. Ουδε δύναται να ονοηθεί άνευ δακρύων, και χωρίς δάκρυα δεν μπορεί να την καταλάβει κανείς. 7 σφραγίδες λύθηκαν, 7 οράσεις αποκαλύφθηκαν με την εξής σειρά. Στην πρώτη σφραγίδα ύπος λευκός, στη δεύτερη ύπος πυρός κόκκινος, στην τρίτη ύπος μέλας μαύρος, στην τέταρτη ύπος χλωρός σαν το λεμόνι κίτρινος και κυτριασμένος και μαραμένος κατά έναν τρόπο ύπος, στην πέμπτη το θείο θυσιαστήριο ή δε θυσιαστήριο θεϊκό και ψυχές των εσφαγμένων δια το Λόγο του Θεού, ένα Άγιο θυσιαστήριο και όλες τις ψυχές που είχαν σφαγιαστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στην έκτη σφραγίδα σεισμός που κούνησε συγκλονίζον την γη. Στην έβδομη σιγή νεκρική ως ημίωρον, περίπου μισή ώρα. Προσέχουμε, ανθρώπινος λόγος αλλά ξεπερνάει τη διάνοια του ανθρώπου. Τι είναι αυτή η μισή ώρα? Η Γραφή μιλάει για μισή ώρα και μπορεί να είναι και ώρες. Σιγή ημίωρος, μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Αυτά είναι μυστήρια. Εν το ουρανό και ευθύς φαίνονται αλληλοδιαδόχως 7 σάλπιγγες σαλπίζουσες τις βουλές του Θεού. 7 σαλπικτές άγγελοι με σάλπιγγα που σάλπιζαν και φαντέρωναν τη βουλή του Θεού. Η πρώτη αποσφράγιση, ξεσφράγισμα, έγινε ως εξής. Το εσφαγμένον αρνίον ανοίγει την πρώτη σφραγίδα και αμέσως ακούεται φωνή. Ένα από τα ζώα που παρευρίσκονταν στο θρόνο του Θεού, το πρώτο, που έμοιαζε με λιοντάρι, ένα εκ των εξαπτερίγων των ανωτάτων γαλλικών δυνάμεων, ένα ζώο που μοιάζει με λιοντάρι δίπλα στον θρόνο του Θεού, και ένα σάγγελος από τα γαλλικά τάγματα, εξαπτέρυγο που είχε 6 φτερούγες, φωνάζει. Η φωνή του βροντόδης ως φωνή λέοντος, σαν φωνή λιονταριού που κουνάει όλη την έρημο. Βροντόδης η φωνή του λιονταριού, έτσι κούνησε, λέει, όπως κουνάει το φωνή του λιονταριού όλη την έρημο. Ή το μία σύντομος πρόσκησης, του έλεγε η φωνή που κούναγε την έρημο, έρχου, έλα, και ειδού εις το απέραντο στάδιο του παγκοσμίου θεάτρου
εμφανίζεται λευκός ύπος. Ένα πέραντο στάδιο σε παγκόσμιο θέατρο, λέει. Βλέπετε δηλαδή όλο τον κόσμο. Παρουσιάστηκε ο ύπος ο λευκός. Εάν δόξος αναβάτης υπέβει αυτό τον ύπο. Κρατεί τόξο, τρέχει, πολεμεί. Ρίχνει, βάλει ακατάπαυστα τα βέλη του ο υπέας. Ρίχνει συνεχώς ο υπέας. Νικά και διαρκώς νικά. Στέφανος λαμπρός της νίκης στολίζει στο κεφάλι του. Αυτή είναι η πρώτη όραση. Αυτό είδε ο Άγιος Ιωάννης. Είναι η πρώτη από τις 7 οράσεις που είδε, η πρώτη. Της οράσεως αυτής, του οράματος αυτού, ένα ξεχώριζε από όλα περισσότερο. Ένα. Σαν γνώρισμα. Τα είδε όλα μέσα στο λευκό το χρώμα. Λάμψει όλα σε ένα λευκό χρώμα όλα. Και τελειώνει πάλι η όραση αυτή με λευκό χρώμα. Να δούμε γιατί ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει και ο Κύριος το αποκαλύπτει. Ήταν όλα στο λευκό το χρώμα. Γιατί? Μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά βέβαια, οι ιερείς συγγραφείς, άμα θέλουν να συμβολήσουν κάτι πολύ καθαρό ή το εντελώς καθαρό, δεν έχουν άλλο χρώμα να πούνε. Το λευκό, το χρώμα αναφέρουν. Πρώτον, το λευκό το χρώμα συμβολίζει την αγνότητα. Αγνότητα. Τώρα, ποιος καθαρός από μας για να συλλάβει τι ποιότητα αγνότητας. Η αγνότητα, όπως βλέπουμε στο άσμα των ασμάτων, είναι ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, που έχει το όνομα άσμα ασμάτων. Δηλαδή, τραγούδι από τα τραγούδια. Έτσι έχει το τίτλο. Μέσα σε αυτό το τραγούδι, που αν το διαβάσει κανείς και δεν έχει ιδέα από γραφή, μπορεί να πει ότι η Αγία Γραφή μιλάει για έρωτα. Και μάλιστα για μια γυναίκα. Ή για έναν άνδρα. Και προφανώς εδώ είναι η Παναγία και ο Κύριος. Και κυρίως η Παναγία. Σαν το κρίνο, την παρουσιάζει μέσα και μιλάει με τόσο αγάπη αυτός που έγραψε το βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη χρόνια, χίλια και πρέον, και μιλούσε για την Παναγία που την έβλεπε μέσα στα κρίνα την Παναγία, άσπρη και κίνδυνε και τραγουδούσε ερωτικά. Αλλά αυτό το έρωτα, μην το συζητάτε, το λέει και ο Παΐσιος. Για όταν έχεις τέτοιο έρωτα, αυτό κουνιέται από μέσα σου όλο, καίγεσαι και αγκαλιάζεις από αγάπη όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζεις από αγάπη όλο τον κόσμο, όχι ένα πρόσωπο που ερωτεύεσαι, σαρκικό έρωτα, όλο τον κόσμο. Τέτοιο λοιπόν έρωτα, για τέτοιο έρωτα μιλάει το βιβλίο αυτό και τραγουδάει για την Παναγία που θα φέρει το Χριστό στον κόσμο και ονομάζεται τραγούδι από τα τραγούδια, άσμα ασμάτων. Λοιπόν, λέει λοιπόν στο άσμα των ασμάτων προς τη λευκότητα του κρίνου παρουσιάζεται η αρετή που ονομάζεται αγνώτης, αγνότητα. Προσέξτε το λίγο. Συ λέγει,
Σι κόρη, η οποία βρίσκεσαι εν μέσω μιας έκφυλης και διεφθαρμένης κοινωνίας που με τα σκανδαλώδη θεάματα και ακούσματα εμβάλλεσαι, χτυπιέσαι διαρκώς εις πειρασμόν και κεντάσαι σαν να διέρχεσαι ακανθοφόρο αγρό, σι κόρη η οποία αγωνίζεσαι τον καλόν της αγνώτης αγώνα και φυλάτης το σώμα καθαρά, σκαθαρό, καθαρό και την καρδία αμόλυντη από ρυπαρούς λογισμούς και σχρές εικόνες και παραστάσεις, σι είσαι ως το κρίνον εν μέσω ακανθών. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 2, στίχος 2. Με την άσπρη καθαρή ανότητα, με το άσπρο κρίνο, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η κόρη αγνή. Και μια κόρη αγνή από κάθε πλευρά που δεν λαόρθηκε ποτέ η Παναγία. Εν μέσω τι ούτων αγνών καρδιών αρέσκεται ο Κύριος. Τέτοιες καρδιές άσπρες σαν το κρίνο τις αγαπάει ο Κύριος. Γι' αυτό και παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό τον άσμα των ασμάτων ο Κύριος που ποιμένει τα κρίνα, τα λουλάκια, τα άσπρα, ο ποιμένων εν της κρίνης. Είσαι ο τσοπάρης που είσαι ανάμεσα στα άσπρα κρίνα, στις αγνές καρδιές, τις καθαρές. Καρδίαν καθαρά, κτίσον είναι δύο ο Θεός. Ο ποιμένων εν της κρίνης, άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 6, στίχος 3. Και τέτοιο κρίνο είναι κάθε κόρη λευκή και κάθε άνδρας λευκός. Εμείς τα ακούμε και δεν το πιάνουμε, γιατί τέτοιο πράγμα σε εμάς δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει στην Εκκλησία μέσα. Υπάρχει στην Εκκλησία μέσα. Να μην, όποιος θέλει λίγο να καταματεί του έτσι, θα δει ότι υπάρχουν μέσα στους 25.000 κατοίκους και 5 άνδρες ή 5 γυναίκες που διατηρούν παρθενία. Και είναι αγνές σαν το κρίνο. Έχουμε, τις βλέπουμε, τους βλέπουμε. Αν εμείς δεν το φτάνουμε, θα κάνουμε το έγκλημα να πούμε είναι άγουρα βασαφίλια, σαν την Αλεπού και ήταν γυρωμένα εντελώς. Είναι έγκλημα αυτό για την ψυχή μας. Ο Κύριος δεν μπορεί, είναι ο ποιμένον εν της κρίνης, είναι εκείνος που βόσκει ανάμεσα στα κρίνα. Η υπεραγία Θεοτόκος υπήρχε τότε σαν κόρη το κρίνον, το κατεξοχή κρίνον. Προς αυτή την αγνή κόρη της Ναζαρέτ γυρίζει η Εκκλησία μας και της ψάλλει αγνίας της άβρισμα χαίρε διείς εκ του πτώματος ημών εξανέστην. Σι είσαι η κόρη που έχει επάνω την αγνία, την αγνότητα σαν θησαυρό, θησαύρισμα. Σι είσαι που μας ανέστησε σε μας από το παράπτωμα του Αδάμ και από τα παραπτώματα τα δικά μας και έφερες το κρίνο το ένα το μεγάλο, τον Κύριό μας, για να μας κάνει κρίνα και εμάς και να επιμένει ανάμεσα στα κρίνα. Χαίρε η δείπνο κρίνων, χαίρε η δείπνο σημαίνει γλυκομυρωδάτο κρίνο, η δύνητο που λέμε η δίποτο, γλυκύποτο, εδώ λέει η δείπνο που πνέει γλυκύτητα κρίνο. Δέσποινα που ευωδιάζει στους πιστούς, θυμίαμα εύωσμο,
Λιβάνι, μυρωδάτο, ευωδιαστό, μύρο πολύτιμο. Για την Παναγία αυτά τα λόγια όλα. Αλλά θαυμαστές, θαυμαστές και μιμητές της αγνότητας και χαριτωμένης πρέπει να είναι οι χριστιανές γυναίκες νέες όλων των εποχών που ακολουθούν τον δρόμο της Παναγίας. Μοναχές και μη μοναχές, δηλαδή γυναίκες που περιβάλλονται το ράσο γεμάτης αγνότητα και είναι μοναχές και που ζουν στον κόσμο και δεν φοράνε ράσο και ζουν την αγνότητα, ακολουθούν τον δρόμο της Παναγίας. Της φυλάει η Παναγία. Της φυλάει η Παναγία. Λένε οι πατέρες για τους νέους που ασωτεύουν και ζουν στην ακολασία και λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε με εγκράτεια, ότι όταν θα βρεθούν στο κριτήριο επάνω δεν θα τους δικάσει ο Θεός για την ακολασία τους, αλλά θα παρουσιαστεί ο νέος, ο αγνός, ο καθαρός, ο εγκρατής και θα πει τι είπες, δεν μπορούσες, εγώ έζησα τόσα χρόνια στην αρρώτητα, πώς το έζησα εγώ και εσύ δεν μπορούσες. Αυτό θα δικάσει και κάθε αμάρτημα θα βρεθεί ο ανάλογος να έρθει ο άλλος και πει εγώ το έκανα αυτό, πώς εσύ δεν μπορείς. Δε, θα κλείσει τα στόματα, όχι απέναντι στην αρετή του Θεού, απέναντι στην αρετή των ψυχών που έζησαν πάνω στην αρετή, πάνω στην πράξη. Δεν υπάρχει δικαιολογία δηλαδή. Γιατί οι όμοιοι σαν και εμάς τα έκαναν, εμείς δεν κάνουμε. Εγώ είμαι σαν το άνθος του αγρού, του πεδίου, της παιδιάδας, σαν κρίνω το κοιλάδο μου. Έτσι ζητάει να έχουμε σαν κρίνο της παιδιάδας, σαν άνθος της παιδιάδας και σαν κρίνο των κοιλάδων πρέπει να έχουμε, λέει, τις ψυχές μας. Το άσπρο λοιπόν χρώμα του Υπέα συμβολίζει πρώτα την αγνότητα. Η εντροπή, που λέμε, υπάρχει ντροπή ή δεν υπάρχει ντροπή. Λέμε ξετσιπωθήκαμε, δηλαδή χάθηκε η ντροπή. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Η εντροπή χρωματίζει με το δικό της χρώμα τα μάγουλα του νέου παιδιού ή της νέας. Έχει ντροπή και άμα κάνει κάτι που δεν ταιριάζει στην ντροπή, κοκκινίζει τα μάγουλα, αν υπάρχει ντροπή. Σημειώνει λοιπόν, χρωματίζει τα σπαριάς, παριές είναι αυτά, των νέων και νεανίδων και προσδίδει εξαιρετική ωραιότητα στα πρόσωπά των. Λέγεται, πάμε χρόνια πριν Χριστού να δούμε, ότι όταν ο Διογένης, ο αρχαίος φιλόσοφος, είδε νέο να κοκκινίζει ενώπιον μπροστά των μεγαλύτερων του, έβλεπε το μεγαλύτερο και κοκκίνιζε ο νέος. Όταν τον έβλεπε, είπε στον πατέρα του, ο Διογένης είδε ένα παλικαράκι να κοκκινίζει μπροστά στον πατέρα του. Και είπε ο Διογένης, ο φιλόσοφος, στον πατέρα του, θάρση, έχει θάρρος, ο υιός σου έχει το χρώμα της αρετής, της ντροπής. Με άλλα λόγια, έχει Ιωσήφ σεβασμό, δεν τα έχει σοπεδώσει όλα. Αρχαία εποχή μιλάμε. Τότε που σφάζανε τα παιδιά οι γονείς, τα θυσιάζανε.
Έτσι και εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε διατηρεί ο νέος, έχει δηλαδή ο νέος την εδώ την εντροπή. Ντρέπεται και αποφεύγει τα αισχρά και πονηρά. Εδώ μιλάει τηλεόραση τώρα. Προχωράω. Γονείς έχετε χαρά άμα έχει ντροπή και μπροστά στα αισχρά και πονηρά κοκκινίζει. Ο υιός σας έχει άθικτο το λευκό χρώμα της αγνότητος, το κρίνο της αγνότητος. Αλλά ο νέος απέβαλε την εντροπή, την έδειξε από πάνω του. Ανοίγει συζητήσεις με το πρώτο τυχόντα, αστιολογεί, γελά, κανχάζει, σχρολογεί, ασχημονεί ποικιλοτρόπος σε δημόσιο θέαμα. Γονείς, πενθήσατε. Πενθήσατε. Ο φράκτης του αμπελώνος έπεσε. Φράκτης είναι η ντροπή. Άμα έχει πέσει η ντροπή, όχι, δεν κοκκινίζει, αλλά είναι παγωμάρα. Δεν σημαίνει τίποτα, ό,τι και κάνει. Το κρίνο της αγνότητος κόπηκε και κυλίστηκε το κρίνο στο βόρβορο, στο βούρκο. Μαζί με την τροπή φεύγει και η αγνότης και κάθε καλό και κάθε αρετή. Τούτο είχε παρατηρήσει και η σοφία των αρχαίων προγόνων μας. Ένας άλλος σοφός, ο Ισίωδος, λέγει το εξής. Εδώ στη γη, μιλάμε για εποχή ιδωλολατρίας, όχι Χριστού και μετά, ο Ισίωδος έζησε πριν, προ Χριστού. Λέει λοιπόν, εδώ στη γη ήρθαν από τον ουρανό και μένουν ως απαραίτητη σύντροφη της ευτυχίας και της ευδαιμονίας των ανθρώπων, έχουν έρθει και μένουνε. Ή εδώς, εδώς είναι η ντροπή και η νέμεσης και η δικαιοσύνη. Είναι, λέει, μόνιμη κάτοικη. Μιλά, τα έλεγε στην αρχαία εποχή, έχουν έρθει και μένουνε. Χωρίς αυτά δεν δίνεται να σταθεί καμία ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι έλεγε, χωρίς ντροπή και χωρίς δικαιοσύνη δεν στέκεται καμία κοινωνία. Ζούγκλα και χειρότερα. Ζούγκλα και χειρότερα. Το μυαλό μας σύγχρονα γυρίζει και βλέπει. Αλλά όταν η κακία των ανθρώπων διώξει την εδώ και την έμεση και η εδώς, σημειώνει ο αρχαίος, και η νέμεσης με τα λευκά στολάς φοράγανε λευκά ρούχα. Έτσι φανταζόταν. Λευκά ρούχα. Πετούν και φεύγουν και πάνε από εκεί που ήρθαν. Πού πάνε? Πάνε στον ουρανό και πάνε. Από εκεί ήρθανε, εκεί πηγαίνουν. Και εδώ μένει χάος, σκοτάδι, μαυρίλα. Χάος, σκοτάδι, μαυρίλα. Και τότε ουέ το κόσμο. Τότε ουέ αλίμονο στον κόσμο. Τότε αλίμονο στον κόσμο. Χωρίς εδώ, χωρίς νέμεση, χωρίς ντροπή, χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κοινωνία. Υπάρχει κτηνώδης κατάσταση στην κοινωνία. Κτηνώδης. Τότε ο κόσμος των κοινωνιών είναι κόσμος σατήρων
Δηλαδή, πώς βλέπετε έναν που βγαίνει τηλεόραση κωμικό, είναι σάτυρος αυτός. Κερμενάδων και ανθρώπων που έχει το μυαλό τους, είναι γεμάτο τρέλα. Που μένετε. Σαν του Λοδαζόπουλου. Δεν ξέρω ότι εσύ τα ξέρεις καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο κόσμος, αυτός έχει τον κόσμο που τραβάει, τέτοια είναι η κοινωνία, τέτοιος θέλει. Χωρίς εδώ και χωρίς νέμεση. Λοιπόν, το λευκό λοιπόν, το λευκό λοιπόν χρώμα που είχε ο αναβάτης και το άλογο και όλα ό,τι έβλεπε, είναι σύμβολο της αγνότητος. Έτσι ήρθε, αν δεν είμαστε καθαροί, να μας κάνει ο Κύριος, που είναι ο άρχοντας της αγνότητας. Είναι άρχοντας της αγνότητας και λέγει, ας το σημειώσουμε, αν δεν το καταλαβαίνουμε, ας το ζητάμε, να του λέμε, έλα εσύ, πάρε με στο άσπρο άλογο επάνω που έχει τα βέλη και είσαι δυνατός, τα βέλη σου, ψάλλει ο ψάλτης στο κοινωνικό ένα ψαλμό ωραιότατο, ακριβώς από εκείνο παρμένο, τα βέλη σου οι κολλημένα δυνατέ, λαοί υποκάτω σου πεσούνται. Τα βέλη σου, τα τόξα σου είναι ακολλησμένα και κάτω από τα βέλη λαοί θα πέσουν, ψυχές που σ' αγαπάνε, αλλά και αυτοί που δεν σ' αγαπάνε θα ιτηθούν. Χνώτε έθνη, λέει ο άλλος προφήτης, ας το μάθετε εσείς οι λαοί που δεν πιστεύετε και ιτάστε και θα είστε ιτημένοι, ότι με θυμώνει ο Θεός, γιατί μαζί μας ο Θεός. Γιατί μόνο ο Θεός γνώτε έρθει και η ψάλλη εκκλησία. Τα βέλη λοιπόν αυτά τα σκορπίζει ο Κύριος. Είναι βέλη που σκορπίζουν το θάνατο στον ιό της αμαρτίας, όχι στους ανθρώπους, όχι στους ανθρώπους, αλλά δηλητηριάζουν, δηλαδή καυτηριάζουν τον ιό, το μικρόβιο της αμαρτίας. Ο Κύριος ήρθε αμαρτωλούς σώσε. Ήδη για να σώσει όλους, να μην μείνει κανείς να μην πάει στον παράδεισο. Αλλά ούτου θα λέει, δεν φτάνει μόνο να σου λέει έλα, αλλά πήγαινε και εσύ. Άπλωσε και εσύ το χεράκι σου και προχώρησε. Έτσι μέσα στην Αγία Γραφή συμβολίζεται με το λευκό χρώμα, συμβολίζεται η αγνότης, η καθαρότης, πληγείς με Κύριε και υπέρ χιόνα και εκεί πάλι λευκό. Και σαν το χιόνι, άμα με πληγείς ή θα με καθαρίσεις. Λέγει ότι θα ζει ο λύκος μαζί με το αρνί την εποχή του Κυρίου. Και πώς θα ζει ο λύκος με το αρνί? Όχι αλλιώς, παρά μόνο όταν ο λύκος γίνει αρνί. Πόσοι μέσα από τον χώρο των εχθρών της Εκκλησίας, λύκοι, δεν πήγανε να φάνε τα αρνιά τους χριστιανούς και στη συνέχεια δεν γίνανε οι λύκοι αρνιά, χριστιανοί. Συμβοσκηθήσετε, θα βόσκει ο λύκος με τα αρνιά. Το λέει η ιστορία. Το λέει ιστορία. Ο Κύριος το είπε, σας στέλνω σαν αρνιά με στους λύκους και έγινε αυτό το πράγμα. Πολλοί λύκοι γίνανε αρνιά. Έχει στην ιστορία μέσα τέτοια αναστήματα μεγάλα που από διώκτες και πρώτος λύκος ο Παύλος ο Απόστολος που έγινε αργή στη συνέχεια. Πολλιά και πολλά αρνιά έγιναν λύκοι όμως. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο Πάπας. Ο Πάπας δεν ήταν αργή ποτέ. Πριν. Ποτέ. Πριν μεταβληθήσαν Πάπες. Δεν, μα είναι όλοι, έχουμε Αγίους Πάπες. Αυτή είναι ανήκω στον χώρο του Αγίου. Κάποια στιγμή είναι λύκος. Το όνομα μην το παίζεις το όνομα, ο Πάπας μετά το 1054 είναι λύκος πάντοτε, δεν υπήρξε ποτέ αρνή. Έγινε. Δεν πούμε ότι ήταν αρνιά προ Χριστού οι Πάπες και τέλος Αγιονίκη. Το 1054 δεν ήταν λύκος, όπως Ρώμης.
Βασιλάκη, άκουσε. Ο Πάπας από τότε που έγινε λύκος είναι λύκος πάντοτε. Δεν έγινε από λύκος ποτέ αργή. Α, μακάρι να γίνει. Μακάρι να που δεν προβλέπεται. Όχι, κάποτε ήταν Άγιος. Είναι Άγιοι. Και κάποτε είναι Άγιοι. Είπε εγώ δεν είμαι. Άλλοι αυτοί, έτσι. Δεν άλλοι. Είμαι κοινός επίσκοπος. Άλλοι Πάπες Άγιοι. Είμαι επίσκοπος Ρώμης. Είμαι ο Αυτοκράτορας. Είμαι κράτος σαν κράτη. Οπότε είμαι κάτι παραπάνω από για σήμερα, για σήμερα είναι λύκος. Αυτό λέω. Για και σήμερα είναι λύκος. Πριν γίνει λύκος όμως. Μα δεν, Βασιλάκη, δεν είναι τα ίδια πρόσωπα. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Ιστορικά το πάω. Πάμε έτσι. Λοιπόν, είναι λύκος πάντοτε τώρα. Μέχρι από το 1054 και μετά. Ε? Από το 1054 και μετά. Και μετά. Λοιπόν, θέλω τώρα. Εδώ βάζουμε ένα τέλος στο θέμα Υπέας ίσον λευκό μέσα λευκαντημένος, το λευκό σύμβολο της αγνότητας, της καθαρότητας, μέσα στο οποίο χρώμα πάντοτε βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού, στα λευκά ντυμένη, στα λευκά ντυμένη, και το αίμα Ιησού Χριστού που είναι κόκκινο καθαρίζει μας, καθαρίζει μας από τη μαυρίλα της αμαρτίας και γινόμαστε λευκοί. Καθαρίζει μας εκ πάση αμαρτίας, λέει. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, τελείωσε και η ώρα βέβαια. 50 λεπτά και κάτι. Στο επόμενο θέμα, πάλι συνέχεια επί του θέματος της Αποκαλύψεως, πάλι στο λευκό το χρώμα θα μείνουμε για να δούμε τι συμβολίζει. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Όλοι μαζί, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Πάτερ ημών, ο Εγγύης ουρανής, να τα, γευστείτε το όνομά σου, εδέχε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των εμφιούσεων, δώσει ημή σήμερα, και άφεση ημή τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς και δανειμών, αλλά ρίξε ημάς από τον Υιού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η ώρα μας καλή, καλό Δευτέρα. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 12, πόσο είμαστε. Και κάθε Τετάρτη γίνεται στο Δημήτρη του Γίκα το σπίτι. Ναι, Παλατσούκλι. Ναι. Να το καταλάβουμε καλύτερα. Πώς το λένε το Παλατσούκλι. Εδώ δίπλα πώς το λένε. Κιτήρα. Να, κιτήρα. Εντάξει. Του τάκι, το λένε μισθάκι του κιτήρα. Κιτήρα γιατί είναι, δώρος είναι. Ο Μιχάλης είναι Λυτήρα. Α, ήταν στα δικαστήρια. Ο παππούς του. Ο παππούς του. Ήταν και σε πήγαινε τα εισαγωγές. Πήγαινε τα δικαστήρια. Δημήτρη, πού πήγαινε η εισαγωγή. Είχε σχέση με τα δικαστήρια, λέξη Λυτήρα. Ναι, 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 και από εκεί πάει το παράδειγμα. Αλλά σημαίνει και πορτιέρε. Και τώρα υπάρχουν από την ίδια οικογένεια παιδιά που δουλεύουν να κάνουν δουλειά. Είναι κριτήρε. Μετά είναι τρόπο. Πάμε σιγά σιγά.